Βασίλης Νικολακόπουλος μαζί μου. Αλέξη Νικολακόπουλος, καλησπέρα για μένα κυρίες και κύριοι. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον πρώτο αγώνα με τους νεαρούς μας. Λορέντζο Μούτζα, ο οποίος είναι στην μπλε γωνία, ενάντια στον Παύλο Γαβιωτάκη στην κόκκινη γωνία. Οι δύο νεαροί αθλητές είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Ο Γαβιωτάκης χτυπάει τα γάντια του με μανία. Και ξεκινάμε. Φρόγκι κατευθείαν. Παναγία μου. Γαβιωτάκης με φοβερούς συνδυασμούς. Ξανά, πολύ δυνατά, κροσέα από το Γαβιωτάκη. Μανιασμένοι και οι δύο. Και να και η low kick. Ασταμάτητα τα χτυπήματα, κοίτα τους. Αναρωτιέμαι αν θα σταματήσουν καθόλου. Να, σταματάνε λόγω του διαιτητή. Για μια παρατήρηση. Πάρα πολύ ζεστή αρχή από τους δύο. Ο Μούτζα μπροστά με την κλωτσιά στο σώμα, πολύ ωραία. Γαβιωτάκης όμως δεν σταματάει. Ο Μούτζα πλησιάζει. Πολλά χτυπήματα. Πολλά τα χτυπήματα ακούγονται. Δεν ήταν μέτρημα. Ωραίο δεξί overhand από τον Μούτζα. Και ανταποδίδει με κροσέο Γαβιωτάκης. Και high kick. Πολλά δυνατά χτυπήματα. Παναγία, ξανά Γαβιωτάκης χτυπάει ασταμάτητα. Βορβαδισμός από τον Γαβιωτάκη. Ωραία, πολύ καλό τάδι. Μ' αρέσει όμως ότι ο Λορέντζο Μούτζα δεν σταματάει, προχωράει μπροστά συνέχεια. Παρ' αυτά τον παράζει, είναι ασταμάτητο. Και ένα από τα 10 δευτερόλεπτα. Αυτός ο γύρος είναι 1,5 λεπτό. Νομίζω ότι είναι η πιο καταιγιστική δράση που έχουμε δει. Και τέλος του πρώτου γύρου. Και είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το δεύτερο γύρο. Μπλε γωνία, Λορέντζο Μούτζα. Και στην κόκκινη γωνία ο Παύλος Γαβιωτάκης. Γαβιωτάκης με τα κόκκινα γάντια, άσπρη κάσκα. Και ξανά συνεχίζουμε. Συνεχόμενα χτυπήματα από το Γαβιωτάκη βρίσκουν στόχο. Και να ο Μούτζα δεν σταματάει όμως. Ξανά η κλωτσιά στο σώμα από τον Μούτζα. Ο Γαβιωτάκης επιτίθεται με χτυπήματα στο κεφάλι και στα πόδια. Και είναι νομίζω η πρώτη φορά που είδαμε κάποιον να κάνει βήμα πίσω. Ξανά ο Γαβιωτάκης. Νομίζω ότι ο Μούτζα σαν να την ένιωσε αυτή τη low kick. Ο Γαβιωτάκης δείχνει ότι χτυπάει παντού, χτυπάει με δύναμη. Αυτό το δεξί του χέρι προσγειώνεται καθαρά. Πω, τι απίστευτη δράση. Front kick από τον Γαβιωτάκη. Axe kick, αλλά η οποία δεν πέτυχε. Και τώρα μια ρήψη. Θα τον σπρώξει στο έδαφος, αλλά απαγορεύεται. Αυτό δεν είναι Muay Thai rules. Μούζα είναι ήδη όρθιος. Scissor kick από τον Γαβιωτάκη, δεν θα βρει το στόχο. Το άκουσε από την επιγωνία του. Και να τώρα βλέπω ότι έχει αρχίσει και παίρνει λίγο τον αέρα του αγώνα, έχει αρχίσει και κυριαρχεί μέσα στον αγώνα ο Γαβιωτάκης. Βλέπουμε τον Μούζα για πρώτη φορά να κάνει βήματα πίσω. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα για το δεύτερο γύρο. Και ο Γαβιωτάκης συνεχίζει μπροστά. Πολλά χτυπήματα από τον Γαβιωτάκη, πάρα πολλά και άλλα. Και ο Παύλος Γαβιωτάκης με τα κόκκινα στην κόκκινη γωνία. Παναγία! Δεν περιμένουν καθόλου. Κατευθείαν μπροστά και οι δύο τους. Παναγία! Πολύ δυνατά δεξιά. Δεξιά χούκουμε από το Γαβιωτάκη. Και να έχει ψηλή κλωτσιά. Δεν θα βρει το στόχο. Συνεχίζει μόνο μπροστά ο Παύλος Γαβιωτάκης. Ωραία κίνηση για τον Μούτζα. Αλλά δυστυχώς είναι το μπαράζ, είναι το ασταμάτητο μπαράζ και στο σώμα, στα πόδια, στο κεφάλι. Είναι απίστευτα γρήγορος ο ρυθμός που φέρνει ο Παύλος Γαβιωτάκης σε αυτόν τον αγώνα. Ο Γαβιωτάκης χτυπάει ασταμάτητα. Έχουνε σώμα, κεφάλι, πόδια, όλα τα κεφάλι. Νάτι και η ψηλή κλωτσιά από τον Γαβιωτάκη. Και συνεχίζει το μπαράζ. Μούζα μπαίνει λίγο μπροστά. Άλλη χάικη. Αλλά και ο Μούτζα δεν σταματάει. Δεν σταματάει, συνεχίζει αλήθεια, να προχωράει. Αλλά περνάει μέσα από τη φωτιά κάθε φορά σε όλες τις ανταλλαγές. Και να η πρώτη παύση που είδαμε από το Γαβιωτάκη να πάρει μία ανάσα. Εντάξει, μετά από 4 λεπτά σταμάτησε τις δράσεις. 500 γροθιές σε 1,5 λεπτό. Και άλλη high kick.
Υψηλή κλωτσιά άνοιχτη, την απέκρουσε ο Μούτζα, παρόλα αυτά. Είναι όλα τον μπαράζ, είναι όλα τον μπαράζ που έρχονται από πίσω από τις κλωτσιές. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα του αγώνα και Γαβιωτάκης ορμάει μπροστά. Πολύ ωραίο άπρεκατ στο σώμα και κλωτσιές στο κεφάλι και συνεχίζει Γαβιωτάκης. Και τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα. Τι φοβερός πρώτος αγώνας για την βραδιά. Κυρίες και κύριοι, έχουμε νικητή με ομόφωνη απόφαση. Κόκκινη γωνία, Παύλος Γαβιωτάκης!